Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, πρώην υπουργός υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, κύριε Αλεξιάδη, καλημέρα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Άρα, να υποθέσω ότι εσείς είστε ο κακούργος που μας βάζει τους φόρους. Μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Ας δούμε όμως ποια είναι η ουσία. Η ουσία δεν είναι αυτή, κύριε Χατζή. Η ουσία είναι ότι προσπαθούμε μέσα σε μια δύσκολη περίοδο να βγάλουμε τη χώρα από το σημείο που ήταν. Ένα λεπτό. Καταρχάς, η χώρα δεν θα τη βγάλετε εσείς, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Νέα Δημοκρατία κανένα. Το μνημόνιο λύγει από μόνο του τον Αύγουστο του 2018. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλη συμφωνία. Εάν θέλετε να συνεχίσετε συμφωνία, είναι νέο μνημόνιο. Άρα, τα μνημόνια τελειώνουν γιατί έτσι ήταν η συμφωνία που έχει γίνει. Κατά συνέπεια. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχίσουμε. Όχι, κανείς δεν θέλει. Όχι. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, υπάρχουν διάφοροι ηθήνοντες μέσα αγωγικά ή εκτός αγωγικών, οι οποίοι θέλουν να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Ας θέλουν. Τι αν κάνουμε. Διότι τώρα. Μέσα σε αυτή την πολιτική κάποιοι χτίσαν και πολιτικές καριέρες και οικονομικές καταστάσεις. Δεν αντιλέγω. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά όμως το ζήτημα είναι, κύριε Αλεξιάδη, ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνησή σας λέει υπερηφάνως ότι εμείς θα βγούμε, θα έχουμε μια καθαρή έξοδο. Δεν ξέρω τι σημαίνει βρώμικη έξοδο. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Το βρώμικη τι είναι. Το καθαρή μπορεί να το καταλάβω. Τι θα ήταν αν ήταν καθαρή. Τι έξοδο θα ήταν δηλαδή. Τι έξοδο θα ήταν. Ορίστε, παρακαλώ. Κύριε Χατζή, μιλάμε πολλά χρόνια και εγώ ποτέ δεν μασάω τα λόγια. Μέσα και αν αυτό μου κοστίζει πολλές φορές. Το ξέρω, κύριε Αλεξιάδη. Λύγει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο αναγκαστήκαμε να κάνουμε μέσα από μια διαδρομή του 2015. Να μην ξαναπούμε τα ίδια πράγματα. Αυτό το πρόγραμμα που λύγει έχει βεβαίως και δεσμεύσεις, αλλά δεν έχει σε καμία περίπτωση την επιτροπή και τον ασφυκτικό έλεγχο που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Διότι εμείς 3 χρόνια κυβέρνηση αναγκαστήκαμε μέσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και μέσα σε συγκεκριμένες ασφυκτικές πιέσεις να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της χώρας. Και νομίζω ότι δώσαμε. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις το ίδιο είχαν. Υπάρχει μια διαφορά. Κοιτάξτε, πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Δεν υπήρχαν. Τώρα δεν ζούσαν στον παράδεισο οι άλλοι, ας πούμε, δηλαδή, και ξαφνικά. Να επισημάνουμε 2 πράγματα. Ορίστε. Να επισημάνουμε ότι υπήρχαν πολιτικές απόψεις στον χώρο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία που θεωρούσαν τα μνημόνια Ευαγγέλια και ότι θα έπρεπε να τα ανακαλύψουμε εμείς εάν δεν μας είχαν επιβληθεί. Και δεύτερον, υπήρχαν ορισμένοι που την πολιτική των μνημονίων, του περιορισμού, της λιτότητας και μια σειρά από τέτοια πράγματα, θεωρούσαν ότι ήταν η πολιτική που τους εξέφραζε. Με συγχωρείτε, για να μην κοροϊδευόμαστε όμως, σήμερα έρχονται υπερήφανα και με ηρωικό τόνο πολλά από τα στελέχη σας, λέμε εμείς τα κάναμε όλα. Τα κάναμε όλα, δηλαδή ό,τι μας είπανε οι δανειστές, τα κάναμε. Αυτό μου λέγε την Κυριακή η κυρία του ΣΥΡΙΖΑ που είχα καλεσμένη, η κυρία Χαρακαφαντάρη που την είχα στην τηλεόραση. Τα κάναμε όλα, λέει. Οι άλλοι δεν τα κάνανε. Εμείς τα κάναμε. Εμείς έχουμε μια πολιτική αξιοπιστία, κύριε Χατζή. Εμείς κάναμε μια δύσκολη διαπραγμάτευση το 2015. Καλά, με συγκεκριμένες εξελίξεις. Εντάξει, ήταν με τον Βαρουφάκη, όπου μια διαπραγμάτευση που καταλαβαίνετε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το μετάνιωσε σκυρά και ο ίδιος. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα σας πω. Παρακαλώ, αυτό που συμφωνήσαμε το 2015, τον Αύγουστο του 2015, και επειδή ήμουν από τους υπουργούς που είχα την ευθύνη να εξηγηθώ ένα μεγάλο μέρος αυτού του συγκεκριμένου νόμου. Αυτό που συμφωνήσαμε τον Αύγουστο του 2015 βεβαίως και το υλοποιήσαμε, διότι όσο πιο γρήγορα το υλοποιούσαμε τόσο πιο γρήγορα θα τελείωνε αυτή η περίοδος. Αυτοί οι οποίοι προσπαθούν κάνοντας κριτική είτε από δεξιά είτε από αριστερά εισαγωγικά και τα δύο στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που κάνει δεν απαντούν ότι αν εμείς δεν υλοποιούσαμε αυτά που συμφωνήσαμε το 2015 η περίοδος θα συνέχιζε, δεν θα τελειώναμε τον Αύγουστο. Κύριε Αλεξιάδη, επειδή δεν έχω την απέναντι πλευρά τώρα να σας τα πει, εγώ δεν θα κάνω το γραφείο τύπου της Δημοκρατίας, το με ενδιαφέρει αυτό. Πολύ ευχαρίστως. Λένε άλλα. Πολύ ευχαρίστως. Λένε άλλα. Λοιπόν, αυτά τα κάνουμε στην τηλεόραση. Το ράδιο δεν μπορεί να γίνει. Πάμε όμως στο αύριο, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς τους πολίτες, γιατί για το χτες λέω ότι και εσείς νιώθετε έτσι μια. Είστε συγκλονισμένος για αυτά που κάνατε σε θετικό επίπεδο. Εντάξει, εγώ δεν είμαι προσωπικά και κανένας πολίτης δεν αισθάνεται έτσι. Κύριε Χατζή, στην πολιτική να τα ξέρουμε πρέπει αυτά. Να απαντήσεις τα ερωτήματα που είναι μπροστά σου. Στην πολιτική δεν απαντάς στα μεταφυσικά ερωτήματα που θεωρείς ότι τίθενται. Όταν για παράδειγμα πρέπει να λύσεις το θέμα χρηματοδότησης της χώρας, πρέπει να λύσεις το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σύμφωνοι, οποιοδήποτε έχει κάτι άλλο στο μυαλό. Ναι, αλλά εσείς με προκαλείτε τώρα. Όταν ας πούμε το 2014 αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και στις αρχές του 2015 πριν γίνουν οι εκλογές αυτές τις λίγες μέρες,
Εγώ με πάρα πολλούς από τους δικούς σας που σήμερα είναι υπουργοί και άλλα κομματικά στελέχη κτλ. Είμαστε στα τηλεόραση, στα πάνε, στο ραδιόφωνο, παντού. Και μου λέγανε, όχι, εμείς θα το κάνουμε. Δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα. Δεν υπάρχει μνημόνιο την επόμενη μέρα. Θα μας παρακαλάνε να μας δώσουν λεφτά. Αυτό έλεγανε και ο κύριος Τσίπρας το λέει. Θέλετε να κάνουμε μια κουβέντα που δεν έχουμε κάνει τώρα, πολλές ώρες. Να κάνουμε τώρα. Πάμε στο παρελθόν. Πάμε στο μέλλον. Φράση. Ορίστε. Για να κλείσουμε το παρελθόν. Ορίστε, να το κλείσουμε. Βεβαίως και δώσαμε έναν αγώνα και μια μάχη. Λάθος. Με θετικά και με αρνητικά αποτελέσματα. Να κάναμε ένα συμβιβασμό. Κύριος... Δεν είχαμε μία ήττα, ένα συμβιβασμό είχαμε. Εντάξει, πέστε το πώς θέλετε. Ο συμβιβασμός όμως έχει αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάμε στο αύριο. Η έξοδος αυτή έχει περιορισμούς, κύριε Αλεξιάδη, με το χέρι στην καρδιά. Μιλάτε στον ελληνικό λαό, μιλάτε στο μέσο πολίτη. Όχι, εγώ δεν θα πω, κύριε Χατζή, εγώ δεν θα πω η έξοδος ή μη. Εγώ θα πω ότι το να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορισμούς. Το να βγεις από ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο έχει περιορισμούς. Άλλο όμως το ασφικτικό πλαίσιο που ζούσαμε μέχρι χτες, όπου για να πάμε μια τροπολογία στη Βουλή, όπως δεσμευτήκαμε με τον νόμο 43-34 τον Ιούλιο του 2015 και με τον 43-36 τον Αύγουστο του 2015, όπως δεσμευτήκαμε τους δύο νόμους, έπρεπε για οτιδήποτε κάνουμε να ρωτάμε τους θεσμούς. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Βεβαίως και η χώρα πρέπει να υλοποιεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Εγώ θα σας το πω αλλιώς. Ας πούμε ότι δεν είχαμε καμία εποπτεία και τίποτα άλλο. Εάν κάναμε κάτι το Σεπτέμβριο του 2018 ή το Σεπτέμβριο του 19 ή του 20 και έβγαινε ένας από αυτούς τους διεθνείς φορείς θεσμούς και έλεγε ότι η Ελλάδα δεν τα πάει καλά σε αυτό το τομέα και θα έχει πρόβλημα. Ναι. Θα είχαμε πρόβλημα ή όχι στη χρηματοδότηση της χώρας. Εμείς θέλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε μια αξιόπιστη οικονομία, να βγούμε στις αγορές και να καλύψουμε τις ανάγκες μόνες μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γυρίσουμε τη χώρα εκεί που μας την οδηγήσανε οι προηγούμενοι με όλη αυτή τη γοητεία και την αγάπη που έχουν σε offshore και σε διάφορα άλλα περίεργες καταστάσεις. Ναι. Αυτό τι σχέση έχει τώρα. Γιατί δικά μας τελέχη, κύριε Χατζή, δεν θα βρείτε σε τέτοια πράγματα. Εγώ είδα στα παραπολιτικά στην εφημερίδα προχτές που σας καταγγέλανε δικά σας τελέχη για μίζες. Το Σάββατο είναι το μια, είδα. Το Σάββατο. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Να σας πω, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση γιατί προσπαθούν να φωτογραφίσουν και εμένα μέσα από αυτή την ιστορία. Ναι. Δημοσιογραφικής αλητείας. Προσέχω έλα, πάντα το τηλέφωνο. Τώρα, κύριε Χατζή, είναι χαρακτηριστική. Όχι. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Μα τώρα εντάξει. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Καταρχάς δεν λέει. Υπογράφουν αυτό το άρθρο οι οποίοι δεν σηκώσαν ένα τηλέφωνο να πάρουν και να ρωτήσουν κάτι. Και ορισμένους από αυτούς τους ξέρω κιόλας μετά από τόσα χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ. Δεν πήραν ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν. Διότι θα τους απαντήσω ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν καν της αρμοδιότητάς μου. Αν υπάρχει κάτι που αφορά το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Πολιτισμού ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να ρωτήσεις, είχες την αρμοδιότητα αυτό. Γιατί η αρμοδιότητα αυτή δεν ήταν καν σε μένα. Ένα αυτό. Δεύτερον, έρχεται ο κάθε περίεργος, ο κάθε επικραμμένος, ο κάθε γραφικός και καταγγέλει κάτι. Διασταυρώνεις πριν γράψεις και λερώσεις κάποιον. Σιγά. Αυτό ισχύει για όλους όμως. Δεν ισχύει μόνο για εσάς, δηλαδή σας ενόχλησε. Ισχύει βεβαίως, και για όλους. Και δεν πρέπει να λερώνουμε κανέναν. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Είτε είσαι εφοπλιστής και έχεις εφημερίδα, είτε είσαι ένας απλός υπάλληλος που είχες διατελέσει υπουργός. Μάλιστα. Έχουμε όλες τις μέρες. Αυτοί οι τρεις μάρτυρες κουκουλοφόροι για την Οβάρτης, εσάς σας εμπνέουν εμπιστοσύνη με βάση τη δική σας εμπειρία. Όπα, είστε αλακάρτ, κύριε Αλεξιάδη. Όχι, κύριε Αλεξιάδη, τα ίδια είναι. Είστε αλακάρτ. Αλακάρτ είστε. Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Αυτό που κάναν τα παραπολιτικά, τουλάχιστον στον τομέα που εμπλέκουν εμένα, είναι μία αλητεία. Γιατί είναι αλητεία. Γιατί είναι αλητεία. Διότι δεν φροντίσαν να διασταυρώσουν την είδηση, ένα, και δεύτερον. Θα μπορούσαν, εγώ δέχομαι να πάω και στα παραπολιτικά και έχω πάει πάρα πολλές φορές και να μιλήσω, διότι δεν... Εσείς ξέρετε, εάν είσαι ο εγώ δεν θέλω να υπερασπίζουμε κανέναν ούτε εσάς ούτε τους άλλους, αλλά πώς ξέρετε ότι ο δημοσιογράφος δεν πήρε 5 τηλέφωνα και κάποιοι του δώσαν το όνομά σας και σας φωτογραφίσαν. Πού το ξέρετε αυτό? Το ξέρετε το δηλαδή, δώσαμε... όχι με συγχωρείτε γιατί αυτά συμβαίνουν, τα έχω ζήσει κι εγώ.
Παίρνει ένα τηλέφωνο, με συγχωρείτε, παίρνει ένα τηλέφωνο. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργός Οικονομικών, άλλο στους 15 μήνες που έμεινα. Θέλω να το καταλάβετε αυτό που είπα. Να σας απαντήσω όμως. Να αναζητήσετε την αλητεία, όχι στους δημοσιογράφους, αλλά σε εκείνους που δίνουν τις πληροφορίες που είναι επιβαρυντικές για εσάς. Συγγνώμη που το λέω, αλλά με το λέω με πολύ σεβασμό στο πρόσωπό σας και το ξέρετε αυτό. Δεν είναι. Ορίστε, ρωτάτε εσείς. Αν έρθει κάποιος δημοσιογράφος και πει ότι έχω στοιχεία για ένα δημοσιογράφο που φοράει γυαλιά, έχει εκπομπή την Κυριακή το πρωί στο Sky και έχει και ένα ωραίο site που ξεκινάει από νη. Ναι. Δεν θα πάρουμε τηλέφωνο το Χατζή να του πούμε, έλα εδώ, έχουμε αυτή την καταγγελία για σένα. Εκτός αν υπάρχουν στοιχεία. Αν υπάρχουν στοιχεία, να τα δημοσιεύσουν αύριο. Διότι μετά από, να σας πω ποια θα είναι η εξέλιξη, μετά από 3-4 χρόνια και ατελείωτες δικαστικές διαμάχες, κάποιοι θα ζητήσω συγγνώμη. Θα μείνει η λάσπη μόνο. Ναι, αλλά μα τουλάχιστον αυτό, στα θέματα ηθικής. Εγώ χτες είπα στην κυρία, στην κυρία Καφαντάρη και στην κυρία. Στα θέματα ηθικής, θα σας πω τη φράση αυτή. Να την πείτε, ναι. Εγώ μεγάλωσα στον Πειραιά και στον Πειραιά στα θέματα ηθικής υπάρχει ένα σκοτ και μένω στον Πειραιά. Καλά. Υπάρχει και εγώ στην Πάτρα μεγάλωσα και εκεί υπάρχει το δικαίωμα. Δεν είστε προνομιούχοι. Και σηκώνω, κύριε Χατζή, σε αυτό το θέμα μοίρα στο σπαθί μου. Και αυτοί που τολμήσαν να γράψουν αυτά τα πράγματα θα κληθούν στα δικαστήρια. Βέβαια, ορισμένοι από αυτούς έχουν μόνιμες εμπλοκές στην δικαστήρια. Εγώ δεν έχω μόνιμες. Ναι. Θα κληθούν στα δικαστήρια να αποδείξουν αν αυτά που λένε είναι αλήθεια ή όχι. Διότι όταν αναδημοσιεύεις τέτοια πράγματα χωρίς να τα ελέγξεις και χωρίς να ζητήσεις την άψη αυτού που λασπολογείς, τότε θα πληρώσεις το τίμημα. Και σας διαβεβαιώ, θα είναι μεγάλο το τίμημα. Εδώ μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ δεν θα μπω, κυρίες και κύριοι, και με συγχωρείτε και Αλεξιάδη, να απαντήσω και στους ακροατές μου, στο ποιος έχει offshore, ποιος δεν έχει, αν έχει ο τάδε εφημερίδα που μπορεί να είναι στην αριστερά, στη δεξιά. Ακούστε, κύριε Αλεξιάδη, για να τα βάλουμε στα πράγματα στο όνομά τους, στη θέση τους. Εγώ εχθές είχα την κυρία Καφαντάρη και την κυρία Σημακοπούλου. Αρχίσανε με τις offshore. Τους λέω, εσείς προσπαθείτε να αποδείξετε ποιος είναι περισσότερο κλέφτης από τον άλλον. Εγώ αυτό το θεωρώ καραγκιοζηλίκη στην πολιτική σκηνή. Και το έλεγα και επί Νέας Δημοκρατίας με Πασόκ. Το είχα πει και το λέω δημόσια για πρώτη φορά στον Κώστα Καραμαλή. Του λέω, τι κάνετε εδώ, κύριε Πρόεδρε? Τσακώνεστε ποιος κλέβει περισσότερο. Θα σας φτύσει ο ελληνικός λαός. Και θα σας φτύσει γιατί και οι δύο θα θεωρηθείτε κλέφτες στο τέλος. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί δεν πάτε, γράφει ένα ρεπορτάζ μια εφημερίδα. Έτσι. Γράφει ένα ρεπορτάζ για εφημερίδα. Υπάρχουν εισαγγελείς, υπάρχουν τα πρόσωπα να απαντήσουν, υπάρχει ο ένας, υπάρχει ο άλλος. Γιατί δηλαδή στην περίπτωση της Νοβάρτης καλώς έγινε αυτό με τους μάρτυρες, είναι καλά παιδιά αυτοί, ενώ στην περίπτωση τη δική σας. Μα εντάξει κύριε, τώρα. Όχι πως δεν υπάρχει σκάνδαλο στην Νοβάρτης. Δεν λέω αυτό, δεν ισχύει. Μισό λεπτό, κύριε Χατζή. Μισό το και όσο. Σκάνδαλο στην ενάμιση, όσο θέλετε. Βρήκαμε, κύριε. Το σκάνδαλο στην Οβάρτης, η δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, υλοποίησε ένα νόμο που είχε ψηφιστεί όχι από την κυβέρνηση, από προηγούμενες κυβερνήσεις, για την αξιοποίηση των λεγόμενων προστατευόμενων μαρτύρων. Εάν κάποιοι που ψηφίσαν αυτόν τον νόμο τον είχαν ψηφίσει μόνο για τον Χατζή και τον Αλεξιάδη, είχαν σε αυτού. Εντάξει, τώρα πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια τώρα. Εντάξει, δεν μου απαντάτε στο ερώτημα. Δεν μου απαντάτε στο ερώτημα πλέον. Δηλαδή, ποιος είχε φέρει το θεσμό, το θεσμικό πλαίσιο, το προστατευόμενο μαρτύρο? Μα γιατί δεν πήγατε στη Βουλή να τελειώνει αυτό το θέμα, αφού πήγε στη Βουλή και δεν το ανοίξατε βεντάλια να τελειώνουμε? Πολιτικά απαντήθηκε, κύριε Χατζή. Πολιτικά απαντήθηκε. Τώρα εγώ είμαι 40 χρόνια στη δουλειά. Τώρα μην μου λέτε μένα τέτοια. Πολιτικά απαντήθηκε. Εγώ δεν θα ήθελα η κουβέντα μας να εξελιχθεί σε μια λογική σκανδαλολογία. Ούτε εμένα. Αλλά όμως όταν βρίζετε μια εφημερίδα, αντιστοίχως οι άλλοι οι δεξιοί βρίζουν άλλες εφημερίδες που πρόσκεινται σε εσάς και τις έχω υπερασπιστεί χωρίς να έχω καμία σχέση. Εγώ δεν έβρισα γενικά εφημερίδα. Εμά όταν λέτε ότι είναι αλήθεια, πώς θα το λέτε αλήθεια τον άλλο? Τώρα εντάξει τώρα, κύριε Αλεξιάδη. Για αυτόν που υπογράφει το άρθρο το συγκεκριμένο, αυτό το χαρακτηρισμό έχω. Διότι όταν κάποιο. Κύριε Χατζή, μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω να πω γενικά για την εφημερίδα και για τους δημοσιογράφους. Ο συγκεκριμένος που υπογράφει αυτό το άρθρο και αυτοί που του δώσαν αυτή τη δυνατότητα έχουν την ευθύνη. Και θα τα βρούμε στα δικαστήρια αυτή την υπόθεση και θα κληθούν να αποδείξουν το αν είμαστε ελέφαντες ή όχι. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα θέλω να σας πω ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς δεν χτύπησε ένα τηλέφωνο να πούν έχουμε, Αλεξιάδη, για σένα αυτή την καταγγελία. Μες. Ποια είναι η γνώμη σου, διότι το ξαναλέω, ούτε την αρμοδιότητα έχω, ούτε καμία σχέση με αυτή την λέει, ιστορία. Λέει, επειδή είπατε, εντάξει, το είπατε, το ακούσαμε, καταγράφεται όπως το λέτε εσείς, δεν το αλλάζουμε ούτε το παραποιούμε.
Λέει εδώ ένα φίλο μου, 064, έχει το κινητό τηλέφωνο και δεν μπορώ να πω το όνομά του. Λέει, κύριε Αλεξιάδη, είπατε ότι κάποιοι έκτισαν καριέρες καθυβρίζοντας τους πάντες, αποκαλώντας τους προδότες και υποσχόμενοι να ασκήσουν τα μνημόνια. Αυτοί εσείς δεν το κάνατε αυτό το πράγμα που λέτε τώρα, που είπατε τώρα πριν από λίγο. Εσείς λέει, χτίσατε. Όχι, λέει, πάνω σε αυτό δεν χτίσατε καριέρα. Που λέγατε τη δεξιά Γερμανοτσολιάδες, προδότες, θα τους πάμε στο βουδί, ότι θα ασκήσετε τα μνημόνια, θα δώσετε 751 μισθό, θα πάρτε, θα πάρουμε τις συντάξεις όλες. Δεν είναι πολλά, είναι πολλά. Τον ένφια, τον καταργήσουμε. Τα διόδια, τα. Μη πω, πω, τι έχετε πει. Ένα-ένα, μάλλον. Ένα. Είναι πολλά, είναι πολλά. Δεν προλαβαίνω. Για Γερμανοτσολιάδες και για αγουδί, αυτοί που τα λέγανε να πάρουν και την. Εγώ δεν έχω πει ποτέ και τις εκφράσεις. Καλά, δική σας τα λέγανε να πούμε, εντάξει. Τον αγώνα για να φύγει η προηγούμενη κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη. Εγώ δεν κρυβόμουν τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ δεν έγινα ΣΥΡΙΖΑ όταν γίναμε κυβέρνηση. Είμαι από τα ιδρυτικά στελέχη. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Δίναμε λοιπόν έναν αγώνα και βεβαίως σε αυτόν τον αγώνα μπορεί κάποιοι να χρησιμοποιήσαν και φράσεις ή άλλες καταστάσεις που δεν ήταν σωστές. Ναι, καταγράφησαν αυτά όμως. Δεν την έχουμε, δεν την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ την ευθύνη. Δεν την έχει ο Υπουργέ μου, καταγράφησαν αυτά όμως. Κατεγράφησαν και πάντων, όχι, εγώ θέλω να έρθουμε στο αύριο που λέτε. Ναι. Το αύριο λοιπόν είναι ότι με βάση το πρόγραμμα που έχουμε ήδη εμφανίσει. Το πρόγραμμα αυτό που έχουμε ήδη εμφανίσει. Μισό λεπτό, θα σας πω για το αύριο να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό, έτσι τώρα είναι. Σε ένα λεπτό να κάνουμε. Συνεχίστε και θα διακόψουμε αμοιραίως, αλλά πέστε μου. Λέω, με βάση το πρόγραμμα που εμφανίσαμε και εγκρίθηκε αρχικά, προχωράμε στην επόμενη μέρα για να έχουμε ένα κράτος κοινωνικά πιο ευαίσθητο, δικαιότερο, παραγωγικότερο και κυρίως επενδυτικά φιλικότερο. Αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο θέλουμε για την Ελλάδα του αύριο. Μάλιστα. Αυτό το αναπτυξιακό θέλετε για την Ελλάδα του αύριο, να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή μου λέτε θα έχουμε καθαρή έξοδο κτλ. Δηλαδή θα βγούμε πλημμένοι, κουστούμαρισμένοι και τα αρέστα. Θα βγάλει και γραβάτα ο Πρωθυπουργός, λέτε, τον Αύγουστο. Νομίζω ότι το στιλιστικό στυλ του Πρωθυπουργού σχολιάστηκε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, αλλά απέδειξε ο Πρωθυπουργός και τα βασικά στελέχη της κυβέρνησης δηλαδή, ότι οι ακριβές γραβάτες, τα κουστούμια, τα σινιά και τα φουλάρια δεν κάνουν τους πολιτικούς. Ναι. Το τι ανταπόκριση έχει στην κοινωνία κάνει τότε το πολιτικό. Να μπορώ να αβεβαιώσω. Τότε έτσι που το λέτε, έτσι που το λέτε. Ένα λεπτό. Έτσι που το λέτε, να βγαίνουμε. Να βγαίνουμε με τα σόβρακα δηλαδή, έτσι που μου το λέτε. Να μην ντυνόμαστε καθόλου δηλαδή. Σιγά. Υπάρχει ένα κώδικα. Θα σα πω για την αξιοπρέπεια. Μισό λεπτό τώρα να κάνω διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και ερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά. Να ξεκινήσω από την αξιοπρέπεια. Ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως είναι αξιοπρεπής πέρα της γραβάτας. Επειδή για την αξιοπρέπεια γίνεται ο μεγάλος καυγάς και γινόταν και στο παρελθόν ότι πρέπει να είμαστε αξιοπρεπείς και τα μνημόνια μας θα κάνουν αξιοπρεπείς. Πάντως, λοιπόν, εγώ έβλεπα προχτές, κύριε Αλεξιάδη, τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Καμένος για να διαψεύσει τον κύριο, πώς τον λένε, τον κύριο Κουβέλη. Και την ώρα που τον διέψευδε, και μην πω ότι τον έκανε εκείνη την ώρα, έτσι που ήταν, καθόταν εκεί αυτόν αξιοπρέπεια, δηλαδή, μιας κυβερνητικής εικόνας, είναι αξιοπρέπεια αυτό. Να βγαίνει ο υπουργός και να κάνει με τα κρεμμυδάκια τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό, και να κάθεται δίπλα του και να μην μιλάει. Αυτή είναι η ερμηνεία σας, κύριε Χατζη. Για τη δικιά σας ποια είναι, για πέστε τη δικιά σας για να καταλάβω, γιατί εγώ είμαι κουτός, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, για. Πανέξυπνος είσαστε. Ναι, κερδίζετε μια χαρά και το λόγο και τα δημοσιογραφικά. Ναι. Άλλο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Δέχομαι τη δική σας ερμηνεία, δεν συμφωνώ μαζί της. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα και είναι θεμητό να υπάρχουν μέσα στην κυβέρνηση. Το θέμα είναι πώς παίρνονται οι τελικές αποφάσεις και ποια είναι η τελική κατεύθυνση. Όταν έχεις ένα κόμμα. Όταν έχεις μια κυβέρνηση την οποία στηρίζουν διαφορετικά κόμματα και είναι πολύ καλό αυτό στη λογική της αυτής αναλογικής, να φύγουμε από τη λογική των αυτοδυναμιών καλά, που μας οδηγεί. Τώρα δεν είναι αυτή η συζήτηση, δεν κάνουμε εμείς το Σύνταγμα εδώ. Αλλά όμως. Απαντάω όμως το ερώτημά σας. Ναι, τι συνεργασία. Ο κύριος Κουβέλης τι κουβαλάει δηλαδή στην ελληνική κοινωνία που τόσο πολύ ήταν χρήσιμος για εσάς. Τι ήταν ο κύριος Κουβέλης? Είχε βρει στον Τσίπρα, σας είχε πει αυτά που είχε πει. Δηλαδή την αξιοπρεπειά του πήρατε. Σας ρωτάω Θεός, εγώ δημόσια. Γιατί δεν κολώνω εγώ να το πω. Καταλάβατε. Να απαντήσω όμως αυτό που ρωτάτε. Απαντάτε. Ο κύριος Κουβέλης είναι μια ιστορική προσωπικότητα της αριστεράς. Γιατί είναι ιστορική προσωπικότητα? Και εκείνος και εγώ από την ανανοητική αριστερά.
Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Καλά, και εσείς κάνετε μια πορεία. Διαφορετικές... Γιατί είναι ιστορική προσωπικότητα ο Κουβέλης, δηλαδή. Τι πρόσφερε στο ελληνικό κράτος, δηλαδή, ο Κουβέλης. Το κατάλαβα το ερώτημα. Με τους δεξιούς πήγε και έκανε κυβέρνηση. Τι μου λες τώρα, κύριε Αλεξέ. Θέλετε να απαντήσετε εσείς. Θέλετε να απαντήσετε εσείς. Ρωτάω. Να απαντήσω όμως και εγώ. Δεν μου απαντάτε. Ο κύριος Κουβέλης λοιπόν εκφράζει ένα ρεύμα ιδεών και ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Τον εαυτό του. Γιατί χρειαζόμαστε στην επόμενη περίοδο τη μέγιστη δυνατή στήριξη από πολιτικές δυνάμεις για αυτό που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Μα δεν τον θέλει ούτε η Δημάρα αυτό. Αυτού του είδους τα ανοίγματα. Μα αυτόν δεν τον θέλει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η προσωποποίηση της αξιοπρέπειας. Και ο κύριος Κουβέλης. Για τον κύριο Κουβέλη μιλάμε τώρα. Τι απόψεις μπορούμε να έχουμε, αλλά. Μα τι απόψεις διαφορετικές. Ο άνθρωπος έριξε μια κυβέρνηση με την οποία συνεργάστηκε και την έριξε προσχηματικά. Έκανε αυτό που έκανε. Αφού συνεργάστηκε με τη δεξιά, έτσι. Και μην πω το παρασκήνιο τώρα και αρχίζω και δημοσιεύω. Δεν θέλω. Αυτό το θέμα. Δεν είστε αρμόδιος για αυτό. Εντάξει. Καλά, καλά. Για αυτό το θέμα. Πολύ καλά, καλά έκανε και έριξε την κυβέρνηση. Ναι. Και είχε οδηγεί σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Ναι, ενώ εσύ. Κατά την δική μου άποψη είχε στηρίξει εκείνη την κυβέρνηση. Αλλά. Δηλαδή, αν ο Καμένος ο Πάνος αύριο τη ρίξει την κυβέρνηση, θα κάνει καλά δηλαδή. Πάνω στο τι θα γίνει αύριο. Κανένας δεν θα βλέπεις, δε. Διότι όποιος σταματήσει, αυτή την πορεία, είτε μέσω ποια των πορεία. Εκλογών, ποια είτε πορεία. Μέσω του να ρίξει την κυβέρνηση, θα αναλάβει και την ευθύνη. Και αυτός την ανέλαβε την ευθύνη και τα πήγε ωραία. Ναι. Την ανέλαβε την ευθύνη, έμεινε μόνος του. Περίοδο. Επειδή μιλάμε για αξιοπρέπεια, κάνω την κουβέντα με τον Κουβέλη. Γι' αυτό δεν έχω καμία όρεξη ούτε να κάνω κουβέντα. Κύριε Χατζή, πιο πολλή ώρα κατά η ερώτηση παρά η απάντηση. Να απαντήσω. Αφήστε το αυτό την προβοκάτσια σε μένα, μην το ξανακάνετε. Δεν κάνω προβοκάτσια. Ωραία, πάμε τώρα. Προχωρήστε λοιπόν. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στο θέμα. Το συγκεκριμένο, βεβαίως και θέλουμε να διευρύνουμε τον κύκλο των πολιτικών δυνάμεων που θα στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα μαζί μας, θέλουμε μεγάλη στήριξη. Αυτό σωστό είναι. Σε μια περίοδο που τα εθνικά θέματα είναι σε κρίσιμο, που τα εθνικά θέματα είναι σε κρίσιμη περίοδο, είτε μιλάμε για τους δύο φυλακισμένους αξιωματικούς, είτε μιλάμε για τα υπόλοιπα συστήματα, αυτό... δεν είναι ούτε η προεκλογική περίοδος, ούτε οι πρόεδρες εκλογές, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό σωστό είναι, αλλά ο ελόγω κυρίως δεν κουβαλάει τίποτα απολύτως. Τον εαυτό αυτή του. Είναι η άποψή σας, την είπατε. Μα δεν κουβαλάει, τι άποψή μου. Επήγε στις εκλογές και δεν πήρε μηδέν. Πώς θα κουβεντιάσουμε τώρα. Μα δεν είναι άποψη, κύριε Αλεξιάδη, είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Ο κύριος αυτός δεν πήρε μηδέν, πώς θα γίνει. Μα δεν συμφωνείτε με το εκλογικό αποτέλεσμα καινούργιο φρούτο αυτό τώρα που μου φέρνετε συζήτηση. Ας συζητήσουμε για αυτά που έχουμε προστά. Όχι, ας συζητήσουμε για αυτά που σας συμφέρουν. Θετικά. Ωραία, για να δούμε για τα θετικά. Για παράδειγμα. Για να δούμε. Όχι, για παράδειγμα. Όχι, για παράδειγμα. Θα σας ρωτήσω εγώ, όχι εσείς. Ναι, ορίστε, παίρνω. Το οποίο είναι και χρηστικό. Όχι, δεν θέλω παράδειγμα. Θέλω να σας ρωτήσω. Δεν θέλω, όχι, να πείτε αυτό. Όχι, όχι. Ας πούμε λοιπόν ότι οι αγρότες στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουν ρύθμιση χρεών με κούριο μέρος και 60% του κεφαλαίου. Καλά, κάντε το πρώτα και ελάτε να το κουβεντιάσουμε. Και ένα σωρό τέτοια θέματα τα οποία είναι μπροστά μας. Ναι, κάντε το πρώτα. Και λίγο ή πολύ. Κάντε το πρώτα και μετά να το κουβεντιάσουμε. Εγώ πλέον με τους πολιτικούς είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ θα το κάνουν και μετά θα το συζητάω. Γιατί δεν έχω πήξει. 40 χρόνια έχουμε φάει. Άσε τώρα. Ναι, λοιπόν και ρωτάω εγώ. Θα βγούμε λοιπόν στις αγορές. Και μου λέτε ότι είναι καλό αυτό γιατί θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Δεν μπορεί να μας λένε αυτοί βάλε αυτό το νομοσχέδιο ή βάλε το άλλο, έτσι. Όχι, δεν θα κάνουμε. Μισό λεπτάκι. Όταν λέμε ότι λύγει το πρόγραμμα, τι? Λύγει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δανεικού. Ξέρω τι λύγει εγώ, ναι. Και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτροπίας. Ναι, υπάρχουν όμως ουρές. Υπάρχουν ουρές. Αυτό δεν σημαίνει. Υπάρχουν ουρές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ερώτηση. Θα κάνετε. Θα κάνετε 750, θα κάνουν... κύριε Αλεξιάδη, μου λέτε άλλα. Μου λέτε θεωρία τώρα, δεν μου λέτε επί της ουσίας. Θα κάνετε 751 ευρώ το μεροκάματο, το μηνιάτικο. Κύριε Χατζή, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να κρατήσουμε την χώρα έξω από τα μνημόνια. Εντάξει, και μέσα στις αγορές, αυτό θα κάνουμε. Εντάξει, αγορές οι οποίες τις καταγγέλατε όπως τις καταγγέλατε, που καταδυναστεύουν το λαό, τους λαούς και τα λοιπά, τώρα μου τις εκθιάζεται. Μα εγώ τώρα πώς να κουβεντιάσουμε τώρα κι εγώ. Δεν θα τις εκθιάζω, κύριε Χατζή. Είναι μια αναγκαιότητα οι αγορές. Και για τους άλλους που τους καταγγέλατε την αναγκαιότητα όμως. Πάλι με γυρνάτε στο χτες να μιλήσουμε για το αύριο. Για το χτες δεν έχω πρόβλημα να συζητάμε ώρες. Αλλά όπως αφορά το αύριο. Ναι.
το δρόμο που έχουμε για να βγούμε στις αγορές ναι. και να παραμείνουμε στις αγορές δεν είναι κάτι πολύ εύκολο μετά από όλα αυτά που ναι. περάσαμε. Μες. Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις μας οδηγήσαν στην καταστροφή. Στο δρόμο αυτόν θα έχουμε και δυσκολίες. Αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην ξαναγυρίσουμε τη χώρα εκεί που μας πήγαν οι προηγούμενοι. Δεν μου απαντήσατε όμως στο ερώτημα. Εάν θα επαναφέρετε τους μισθούς εκεί που ήταν που το έχετε υποσχεθεί, τη συντάξη εκεί που ήταν που το έχετε υποσχεθεί, που με τον νόμο Κατρούγκαλου πνίξατε και τον τελευταίο συνταξιούχο, και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ελληνικός λαός, και ο καθένας συνταξιούχος και το ξέρετε, αν θα επαναφέρετε τη 13η, το 13ο το μισθό, εάν κάνετε αυτά που είχατε υποσχεθεί, θα τα κάνετε τώρα που βγαίνουμε σε αγορές, ναι ή όχι. Ό,τι είναι δυνατόν. Δεν απαντάτε όμως, ό,τι είναι δυνατόν είναι πολύ σημαντικό. Δεν με καλύπτει αυτό το ότι είναι δυνατόν. Να απαντήσουμε στα προβλήματα τη κοινωνία. Μάλιστα. Και να παραμείνουμε εκτός μνημονιακών προγραμμάτων. Ναι, αυτό πρέπει να το κάνουμε ούτως ή άλλως. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τα μνημόνια να ζούμε μια ζωή. Θα πρέπει κάπως να φύγουμε. Άρα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μονομερείς ενέργειες που θα δημιουργήσουν προβλήματα. Πρέπει να γιατί? Έχουμε μια ομαλή ροή στη χρηματοδότηση της χώρας. Γιατί δεν θα κάνουμε μονομερείς ενέργεια, μας ελέγχει κανείς για να μην κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Κύριε Χατζή, για... όχι ειλικρινή, το είπα από την αρχή. Ναι, δεν θα έχουμε την ασφυκτική πίεση και τον έλεγχο που αλλά θα έχουμε τώρα. Αλλά θα έχουμε. Ένα βαθμό. Μα βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε και μνημόνια να μην είχαμε. Το να είσαι αφήστε στην Ευρωπαϊκή τη δικαιολογία. Ένωση, μην δείτε τη δικαιολογία. Συγκεκριμένες δεσμεύσεις ναι, για τους προϋπολογισμούς, για τα ελλείμματα. Ναι, κανένας, η Γερμανία και η Γαλλία δεν έχουν δεσμεύσεις. Τώρα αφήστε τη Γερμανία και τη Γαλλία. Μιλάμε για τώρα για την κατάσταση τη δική μας. Και σας λέω λοιπόν, συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Τσακαλώτος, ναι ή όχι? Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο Υπουργός Οικονομικών που εκφράζει τη χώρα, αυτό που λέει η κυβέρνηση. Αυτοί εκφράζουν τη χώρα. Ναι, και είπε ο κύριος Τσακαλώτος ότι αντί για δύο φορές θα έρχονται τέσσερις και θα έχουμε επιτροπή σοβαρή. Αυτό είπε. Αυτό το ερμηνεύετε εσείς τώρα. Εγώ το ερμηνεύω. Ρε παιδιά, το είπε, μας τρελάνετε τώρα. Μα το είπε ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος, κύριε Αλεξιάδη μου. Δεν το λέω εγώ, δεν το ερμηνεύω. Τι με νοιάζει με τι λέω, ο Τσακαλώτος τι λέει με νοιάζει με ένα. Εσείς το είπατε, ο Υπουργός Οικονομικών. Μα μην τρελαθούμε τώρα. Εγώ νομίζω μην ότι ανατρέπουμε την πραγματικότητα. Εντάξει, οι δηλώσεις της κυβέρνησης ξεκαθαρίζουν το πεδίο που έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ προσπάθησα πάντως να επικοινωνήσω με τα παραπολιτικά για να ακούσουμε τη γνώμη τους. Δεν κατέστη δυνατόν να βρούμε τα παιδιά εκεί, γιατί έχουν και εκπομπές και κλείνουν και εφημερίδες. Δεν είναι και εύκολο. Δουλεύουν και αυτοί. Αυτή την ώρα να ευχαριστώ θερμά, κύριε Αλεξιάδη. Άκουσα πολύ προσεκτικά την άποψή σας για την μία. Εκπομπή σας, ναι. Παρουσία του συντάκτη των παραπολιτικών. Μάλιστα. Που υπέγραψε το συγκεκριμένο άρθρο για να δούμε και τα θέματα δεοντολογίας και τα θέματα ηθικής. Εγώ ανοιχτός είμαι ότι άμα δέχεται και ο άνθρωπος, να μην το κάνει. Εάν δεν φοβάται να το κάνει, εγώ είμαι ανοιχτός. Όποτε θέλουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.